Πέτρος Πανταζής ήταν ένας σεμνός Έλληνας ηθοποιός του θεάτρου, του κινηματογράφου και της τηλεόρασης. Γεννήθηκε το 1937 στο Μεταξουργείο, στην Αθήνα. Σε νεαρή ηλικία πήγε στη σχολή χορού της Ελένης του Καλά με σκοπό να υπηρετήσει το χορό της Επισχώρης. Στα πρώτα του βήματα, χορευτής ακόμα, παίρνει προσωρινή άδεια και συμμετέχει σαν ηθοποιός σε μικρούς ρόλους. Πολύ γρήγορα, γοητευμένος από την υποκριτική τέχνη του θεάτρου, γράφεται στη δραματική σχολή του Θάνου Τράγκα και το 1956 αποφυτά με άριστα. Πρώτη του εμφάνιση σαν χορευτής ακόμη, το 1954, στο θέατρο Περοκέ με το έργο «Όσα παίρνει ο άνεμος» του Σακελάριου Γιανακόπουλου. Έκτοτε, οι πόρτες των αθηναϊκών σκηνών ανοίγουν διάπλωτα για τον νεαρό ηθοποιό. Ο Πέτρος Πανταζής συνεργάζεται με όλα τα μεγάλα ονόματα της εποχής του. Συνεργάζεται επίσης για πολλά χρόνια και με τον Γιώργο Οικονομίδη, καθώς και με γραφείο παραγωγής τηλεοπτικών εκπομπών του Παύλου Πισάνου. Σκηνοθετεί την επιτυχημένη τηλεοπτική σειρά «Ένα τραγούδι, μια ιστορία» για την ΙΕΝΕΔ και γράφει στίχους που μελοποιούνται από γνωστούς συνθέτες. Στη διάρκεια της θεατρικής του πορείας δημιουργεί μια διαφημιστική εταιρεία μαζί με τον Γιάννη Βογιατζή, τον γνωστό τραγουδιστή, που κρατάει για αρκετά χρόνια, αλλά μετά την αμήλικτη επίθεση της τηλεόρασης κλείνει. Συμμετέχει επίσης σε κοσμικές ταβέρνες όπως ο Βράχος, το Πλακιώτικο Σαλόνι και σε αναψυκτήρια της εποχής όπως το Πεδίο του Άρεως μαζί με τον Γιώργο Οικονομίδη. Έχει λάβει μέρος σε αρκετές ελληνικές ταινίες καθώς και στην επιτυχημένη τηλεοπτική σειρά του Κώστα Πρετεντέρη «Γειτονιά μας», ερμηνεύοντας με απόλυτη πιστικότητα το ρόλο του καπετάν Γιάσο. Έχει επίσης πραγματοποιήσει αμέτρητες περιοδίες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με επιθεωρήσεις εποχής και όχι μόνο. Ο Πέτρος Πανταζής στην προσωπική του ζωή ήταν παντρεμένος σε πρώτο γάμο με την Τζίνα Βούλγαρη και σε δεύτερο για πολλά χρόνια με την ηθοποιό και στάρ Ελλάς του 1967 Ελία Καλλιγεράκη. Και δύο χρόνια αργότερα, μετά το γάμο τους, απέκτησαν τον αγαπημένο τους γιο. Έζησαν μαζί μια ευτυχισμένη ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας ως το θάνατο του ηθοποιού το 2008, όπου έφυγε προσευχημένος από την επάρατη νόσο. Με το πολυμερές ταλέντο του και την ηθική του ευγένεια, ο Πέτρος Πανταζής έλαμψε στην καλλιτεχνική μας σκηνή και μας χάρισε μια από τις ομορφότερες λυρικές αναμνήσεις. Και με αυτά τα στοιχεία θα το θυμόμαστε με αγάπη για πάντα. Η πρώτη ταινία που συμμετείχε ήταν το 1957. Τρία παιδιά βολιώτικα. Μαρία Πενταγιώτησα, το κορίτσι της Αμαρτίας, η Μουσίτσα, Λαός και Κολονάκι, χωρίσαμε ένα δειλινό, Μακρικοστέ και Κοντογιώργηδε, στο δράμα μιας αμαρτωλής, μην είδα την Ντομπαναή, ο Σταμάτης και ο Γρηγόρης, το κορίτσι του Λόχου, αυτό το κάτι άλλο, ένα κορίτσι για δύο, η Ψεύτρα, έξω φτώχεια και καλή καρδιά, η πρώτη αγάπη, η Εύα δεν αμάρτησε, γλυκιά γλυκιά μου αγάπη, και 14 ήταν υπέροχη, το ρομάτζο μιας καμαριέρας, ξαναγύρισε κοντά μου, κάλιο πέντε και στο χέρι, ο ουρανοκατέβατος, ο Παπατρέχας, στο σπίτι των ανέμων και η Γόησα. Είναι ταινίες που έχει συμμετέχει ο ηθοποιός. Πέθανε φτωχός και ξεχασμένος από φίλους και συγγενείς το 2008. Ο Θεός σας αναπαύσει την ψυχή του. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρακολούθηση. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like και εγγραφή. Γεια σας.